η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει σαν τον κλέφτη στη Βουλή νομοσχέδιο έκτρωμα που απαγορεύει τις διαδηλώσεις, ενισχύει το πλέγμα καταστολής, τρομοκρατίας και ποινικοποίησης των αγώνων. Με το άθλιο αυτό νομοσχέδιο δίνεται από την κυβέρνηση η δυνατότητα στην αστυνομία να εκτιμάει με βάση μια σειρά από έννοιες και διατάξεις λάστιχο το κατά πόσο έχουν τα εργατικά συνδικάτα, οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι μαζικοί φορείς το δικαίωμα να διαδηλώνουν. Τα κροκοδίλια δάκρυά τους για το κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της πόλης και τις δυσκολίες των μικρών καταστημάτων δεν πείθουν κανέναν. Διαχρονικά, κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές φταίνε για την αφόρητη κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουν απαξιώσει πλήρως τα μέσα μαζικής μεταφοράς που στηβαζόμαστε κάθε μέρα σαν σαρδέλες για να πάμε στη σχολή μας, έχουν αφήσει στο έλεος των χρεών τους μικρούς επαγγελματίες. Στόχος τους είναι να εξασφαλίσουν την απόλυτη σιωπή σε κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιάς, μόρφωσης για να προχωράει ανενόχλητος ο νέος γύρος επίθεσης που ετοιμάζουν στα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας. Για να πληρώσουμε τα σπασμένα της οικονομικής κρίσης για μια ακόμα φορά εμείς και οι οικογένειές μας και να βγουν αλόβητοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί συνέχεια και κλιμάκωση της μόνιμης προσπάθειας όλων των κυβερνήσεων να βάλουν στο γύψο τους αγώνες του λαού και της νεολαίας. Δεν θα τους περάσει. Είναι γελασμένοι εάν νομίζουν ότι θα κάτσουμε στα αυγά μας, θα μας βρουν μπροστά τους. Το δικαίωμά μας στον αγώνα, τη συζήτηση, τη δράση, τη διαδήλωση, την απεργία δεν μας χαρίστηκε. Το κατέκτησαν οι λαοί όλου του κόσμου μέσα από πολλούς διαχρονικούς και αιματηρούς αγώνες. Τώρα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Στο πλευρό του εργαζόμενου λαού να μαζικοποιήσουμε τους συλλόγους μας, να κάνουμε πράξη στο σύνθημα. Εμείς και οι οικογένειές μας πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Ο λαός και η νεολαία δεν φοράνε φήμωτρο.